Δεν μπορώ να πω, γιατί όντως αυτά που λέτε συμφωνώ. Στο χωριό υπάρχει πολύ κόσμος, φεύγει τώρα ήδη που από χίλια που ήμασταν γύρω στους 650 κατοίκους κάθονται. Όταν ακόμη θα φύγει θα πάρουμε μόνοι μας εδώ εκεί πέρα και δεν ξέρω τι μέγελη γενέστη, με το οποίο συνεπάγεται φεύγοντας, πώς φύγουμε από μόνοι μας εμείς από το χωριό. Για αυτά που συμβαίνουν, δηλαδή που θα μπει το ορυχείο από δίπλα και είναι στο βορεινό τμήμα, θα τα υποστούμε όλο το χωριό. Ενώ τώρα που ήταν παλιά η καρδιά πιο κάτω, δεν μας έπιανε. Μπορεί να πιάνει το δρέπανο εδώ πέρα και εμάς δεν μας κάλυπτε τόσο. Τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει. Δεν ξέρω αν ο Δήμαρχος που είναι από το χωριό μας σκέφτεται τίποτε να κάνουμε κάτι για. Ναι, την το χωριό κατά κόρον πριν εμφανιστεί δεν ήταν καθαρά γεωργικό χωριό και κτηνοτροφικό. Υπήρχε μια μεγάλη δραστηριότητα, πολύ ισχυρή όσον αφορά την οικονομία του τόπου. Σήμερα πόσο έχει πληγεί αυτή και υπάρχει νεολαία που θέλει να επενδύσει να ασχοληθεί με τη γεωργία. Βλέπουμε βλέπω νεολαία, δηλαδή πιο πολλοί που είχαν τους γονείς τους που ασχολούνται με τα χωράφια, επενδύσαν και προχώρησαν και μπράβο τα παιδιά αυτά. Και βλέπω και δειλά-δειλά τώρα κάποιοι που είχαν λίγα στρέμματα, που δεν έχουν και τα μέσα, βάζουν αρωματικά φυτά. Τσάι, λεβάντα, ρίγανη. Δηλαδή υπάρχει μια δραστηριότητα στην γεωργία. Όπως και στην κτηνοτροφία λίγο ανεβαίνει στο Μαυροδέντρι. Αρκετά κοπάδια γίνονται σιγά σιγά και βλέπω και νεολαία, γιατί δεν υπάρχει άλλη λύση. Όπως ή 8 μήνα θα είναι όσοι είναι, ή τη γεωργία, ή θα φύγουν. Όσοι μένουν στο χωριό είναι ή με τη γεωργία ή με ρωματικά φυτά και τα 8 μήνα. Αυτά τα τρία είναι τώρα οι δραστηριότητες. Το κέντρο εκπαίδευση λειτουργεί στην πρώτη κατάσταση. Το κέντρο εκπαίδευση δεν λειτουργεί. Έχει από το 12, αν θυμάμαι καλά, που σταμάτησαν κέντρο, αλλά δουλεύει σαν σχολή. Το οποίο δεν κάνει τίποτα για το χωριό, δεν έχει κάποιο κίνητρο να πω κάποιο. Εισόδημα έρχεται στους επαγγελματίες. Ήδη και τα μαγαζιά κλείνουν. Ένα ιστορικό καφέ, η Πισταριά έκλεισε τώρα τέλος της χρονιάς. 70 χρόνων μαγαζί έκλεισε. Και αυτό και το χωριό είναι πολύ άδειο, σκοτεινό πολύ. Δηλαδή πολύ νεκρό, ειδικά το χειμώνα πολύ νεκρό. Έτσι όπως μας τα παρουσιάζετε, σημαίνει ότι η ταυτότητα του χωριού αποδυναμώνεται μέρα με τη μέρα και το χωριό χάνει την κεντρικότητά του και την έγκλη που είχε διαχρονικά. Σύλλογος δεν λειτουργεί. Ποδόσφαιρο ομάδα δεν έχουμε. Όλα αυτά είναι οι δραστηριότητες, η νεολαία του χωριού ήταν. Δηλαδή είδαμε τα Θεοφάνεια που ήρθε τόσο κόσμος χωριανή από τις πόλεις Κοζάνη που το Λεμαϊδα και γέμισε το χωριό και λέγες είναι ένα ζωντανό χωριό ωραίο. Όπως όλα τα χωριά, για να μιλήσουμε αλήθειες τώρα. Αλήθειες τα πούμε, θα πούμε ψέματα. Άμα πείτε κάτι που να ξέρετε δεν ανταποκρίνεται, θα παρέμβω. Σας το λέω να το ξέρετε. Το θέλω. Οι καλλικρατικοί δήμοι δεν γίνανε για να κλείνουμε λακκούβες ή να, ξέρω εγώ, να κάνουμε ένα δρόμο, να ρίχνουμε 5 μέτρα άσφαλτο και να λέμε ευχαριστώ. Αυτά είναι υποχρέωση της κάθε δημοτικής αρχής και της περιφέρειας. Είναι υποχρέωση γιατί οι άνθρωποι αυτοί, όλοι οι δημότες, πληρώνουν φόρους. Οπότε είναι υποχρέωση τους να τα κάνουν. Δηλαδή, λένε κάποιοι, ξέρεις, λειτουργούμε καλύτερα σήμερα. Όχι, ρε φίλε. Είστε υποχρεωμένοι να τα κάνετε αυτά. Οι δημότες πληρώνουν φόρους. Η καλλικρατική δύναμη γίνανε περισσότερο για να γίνουν αναπτυξιακά έργα. Τι αναπτυξιακό έργο γίνεται στην περιοχή μου? Θεόφιλε, βλέπεις τίποτα εσύ? Εγώ δεν βλέπω τίποτα. Κανένα. Και πάμε. Αρδευτικό. Το έχω κάνει 2-3 φορές συζητήσεις και με αυτή τη δημοτική αρχή και με την προηγούμενη δημοτική αρχή. Μένουμε στα λόγια. Με τις δραστηριότητες της ΔΕΗ έχουμε μεγάλο θέμα. Με τις δραστηριότητες της ΔΕΗ, τώρα το χειμώνα, έχουμε ένα θέμα με τη θέρμανση. Πολύ μεγάλο, γιατί και ειδικά στο δικό σου το χωριό, γιατί περνάω από το. Δεν μπορείς να αναπνεύσεις το βράδυ. Έχουμε θαλωμίχλη πόλη. Α, ναι. Μπράβο, ναι. Έτσι γίνεται και σε εμάς. Εγώ θεωρώ ότι. Τώρα θα πάω σε ένα άλλο θέμα, αφού μπαίνουμε γενικά. Εγώ με τα παιδιά, τους προέδρους του Υψηλάντη και του Ελισπόντου, έχουμε μαζευτεί με τους προέδρους, έχουμε μαζευτεί πολλές φορές. Έχουμε κάνει συζητήσεις, γιατί κοιτάμε να. Πέρα από τη λακκούβα, ούτε η κούνια με ενδιαφέρει. Καθόλου δεν με ενδιαφέρει. Όχι, σας ενδιαφέρει, αλλά ενδιαφέρει, δεν είναι σαν πάρθα προτεραιότητα. Ενδιαφέρει, αυτό, ναι. Με ενδιαφέρει όταν θα έχω κόσμο στο χωριό μου. Αυτή τη στιγμή όταν το χωριό είναι τρία σπίτια κλειστά, ένα ανοιχτό, ένας παππούς. Καταλαβαίνεις τώρα. Γιατί πράγμα να μιλάμε. Πρέπει να δώσουμε ζωντάνια στα χωριά. Πώς, αναπτυξιακά. Λοιπόν, το αρδευτικό είναι το μόνο που μπορεί να γίνει. Δεν έχουμε κάτι άλλο να κάνουμε. Πρέπει να αρδευτεί εκεί ο κάμπος. Για να μπορεί ένας άνθρωπος με 30 στρέμματα χωράφια να βάλει παραγωγή και να αρχίσει να ζει. Λίγα λέτε, κύριε Μισελίδη, αλλά εν πάση περιπτώσει και αυτό είναι δεικτικό. Ναι, μπορεί με 30, με 50. Σήμερα τον κάμπο τον έχουν 4 γεωργοί, νοικιάζουν όλα τα. Αυτοί είναι που καλλιεργούν όλο τον κάμπο.
στην περιοχή μας. Η Τσιφλικάδος, η γνωστή, ναι. Το είπατε εσύ. Δεν θα το πω. Γιατί θα πρέπει λοιπόν, να τραγούει, να φοβηθώ λοιπόν, να το όχι, πω. Ούτε και εγώ, δεν φοβάμαι. Ωραία. Λοιπόν, έτσι έχει γίνει. Λοιπόν, δεν ενδιαφέρεται κανένας γι' αυτό. Είναι το μόνο που μπορεί να γίνει στην περιοχή μας. Δηλαδή, μιλάνε όλοι για μεταλιγνητική περιοχή κτλ. Δεν κάνουν προτάσεις όμως. Μεταλιγνητική περιοχή τι εννοούν, δεν καταλαβαίνω. Τι θα κάνουμε δηλαδή. Θα καθόμαστε σε καφενεία.